Καλησπέρα. Βρισκόμαστε στο Αμφιάριο ή Αμφιαράιο, στον Οροπό. Το μέρος είναι απίστευτο. Τόση ηρεμία. Οριακά ακούς τους χτύπους της καρδιάς σου. Θα μπορούσα να βρίσκομαι εδώ κάθε μέρα. Για ακόμα μια φορά βέβαια βλέπουμε ότι έχουν παρελάσει πολλοί πολιτισμοί από εδώ. Οι πιο σκούρες πέτρες πάντως είναι πανάρχες. Έπειτα βλέπουμε πιο ανοιχτές πέτρες που είναι πολύ πιθανό να είναι αρχαϊκής περίοδου ή ελληνιστικής και εγώ δεν ξέρω τι. Και μετά βέβαια είναι οι ρωμαϊκές που έχει και τουβλάκι που φαίνονται οι πέτρες αυτές. Το οποίο είναι ο αρχικός σκοπός αυτού του μέρους, επειδή εμείς Μακπάη δεν νιώθει καλά, ενώ εγώ και Ελένη νιώθουμε μια χαρά, υπονοεί ότι πολύ πιθανό εδώ να έγιναν κάποιες θυσίες. Θα το εξερευνήσουμε. Αυτές οι πέτρες εδώ είναι οι πρώτες. Από αυτές κατασκευάστηκε ο ναός. Είναι σκόρπιες παντού και βλέπουμε και τους κίονες τους αντίστοιχους. Αυτοί είναι οι κίονες, οι αρχικοί. Έτσι τουλάχιστον πιστεύουμε. Ωρε φίλε! Έτσι, ναι, εδώ είναι χάλια. Ζάλι μιλάμε! Χάλια, πολύ χάλια. Παιδιά, μόλις μπήκαμε στο ιερό. Και εγώ και η Ελένη είναι σαν να μας χτύπησε, δεν ξέρω, κάποιος τείχος. Τελείως διαφορετικό συνέστημα. Την ακούσαμε διαφορετικά. Αρνητικότατο μέχρι εκεί που δεν πάει. Καμία σχέση με το υπόλοιπο μέρος. Καλησπέρα σας. Είμαστε Mr. Bright and the Magpie. Είμαι Magpie και αυτό είναι ένα ακόμη vlog και συγχωρέστε με που έχω αυτό το περίεργο ύφος. Είναι επειδή... Τώρα πώς να το πω, έχει μια πολύ περίεργη ενέργεια. Βρίσκομαι ακριβώς στον χώρο του ιερού, του ναού, του αμφιαράου. Και ναι, βρισκόμαστε στο αμφιαράιο ή αμφιάριο ή όπως θέλει να το πει κανείς, στην καινούρια ελληνική γλώσσα. Θα σας πω λίγα πράγματα για το μέρος και ναι, και έχουμε θέματα εδώ ήδη με το IMF. Δεν άναψε καθόλου από εκεί που είμαστε και μόλις ήρθαμε εδώ πέρα, κοπανιότανε. Τέλος πάντων, για την συμβατική ιστορία, το μέρος αυτό ιδρύθηκε περίπου τον 5ο αιώνα π.Χ. Φυσικά έχει μια πολύ πιο μεγάλη ιστορία που φτάνει στα πολύ πολύ αρχαία χρόνια. Το μέρος αυτό ιδρύθηκε και χτίστηκε προς τιμή του Αμφιάρου, ο οποίος ήταν ήρωας ή έστω έτσι μετατράπηκε με τους χρόνους. Ήταν ένας από τους 7 επιθύβας, ο οποίος και πήγε στην εκστρατεία. Φυσικά την ιστορία την ξέρετε ότι δεν κατέληξε θετικά. Ο Αμφιάρος ήταν μάντης, μύστης, πολύ μεγάλος, μάγος, ιερέας ίσως του Δία. Το είχε και στην οικογένειά του, ο παππούς του ήταν πολύ μεγάλος μάντης, οπότε ξέρετε πήγε από γενιά σε γενιά. Και μάλιστα ήταν αυτός ο οποίος προέβλεψε και τον θάνατο όλων όσων θα πήγαιναν στη Θήβα, στην εκστρατεία. Φυσικά όπως σας είπα πήγε και ο μύθος λέει ότι εφόσον ιτήθηκαν οι 7 επιθύβας, είχε μείνει ο ίδιος μαζί με έναν άλλον συμπολεμιστή του, επειδή θα τους κατατρόπωναν, θα τους θανατώναν δηλαδή, ο Δίας λυπήθηκε τον Αμφιάραο, οπότε θεώρησε ότι δεν έπρεπε να θανατωθεί με αυτόν τον υποτιμητικό τρόπο και έτσι κατακεράβνωσε το σημείο που ευρίσκονταν και άνοιξε μια τεράστια σχισμή στο έδαφος όπου τους κατάπιε και έτσι... Ουσιαστικά τον έκανε θάνατο και εντός εισαγωγικών έγινε ήρωας. Και εδώ πέρα τον τιμούσαν. Φυσικά υπάρχουν και άλλα αμφιάρια ή αμφιαράια στην ελληνική γη. Αυτό είναι το πιο μεγάλο και το πιο γνωστό, διότι ήταν και κάτι σαν ασκληπείο. Έρχονταν δηλαδή άνθρωποι που είχαν διάφορες ασθένειες και εδώ θεραπεύονταν, διότι υποτίθεται ότι ο Αμφιάραος είχε και θεραπευτικές ιδιότητες. Φυσικά αυτά είναι αυτά που αναφέρει η συμβατική ιστορία. Στο μέρος αυτό. Το υπάρχει πάλι όπως λέει η συμβατική ιστορία ένα θέατρο, διότι υποτίθεται ότι γίνονταν κάθε 5 χρόνια θεατρική, μουσική και αθλητικοί αγώνες προς τιμή του θεού Αμφιάρου και όχι μόνο. Εδώ τιμούσαν και άλλες θεότητες όπως τον θεραπευτή Απόλλωνα, ίσως την Αθηνά, τον Δία φυσικά, τον Ηρακλή, την Υγεία, την Ιασό κτλ. Και μάλιστα ο βωμός που είναι ακριβώς απέναντί μου ήταν χωρισμένος και σε 4, 5 ή 6 διαφορετικά κλήτη, αφιερωμένος στον κάθε θεό. Τώρα επικρατεί ένα μπάχαλο σε ό,τι έχει σχέση το μέρος αυτό και σε ό,τι έχει σχέση και την ιστορία του Αμφιάραου.
Τι να πω, ίσως τα έχουν κάνει έτσι, τα έχουν περιπλέξει για να μην ξέρει κανείς τι του γίνεται και τι ήταν στην πραγματικότητα αυτό το μέρος. Τώρα, από εδώ και πέρα, εγώ θα σας πω αυτό που ακριβώς αισθάνομαι με το που μπαίνω εδώ, αυτά που βλέπω ως παρατηρητής με τα ίδια μου τα μάτια. Φυσικά δεν έχω καμία απόδειξη πέρα τούτων που διαβάζω, τα οποία δεν είναι συμβατικά βιβλία. Το συγκεκριμένο βασικά σας το προτείνω, εάν και εφόσον το βρείτε, είναι πολύ παλιό. Τέλος πάντων, με το που μπήκα στο μέρος εδώ, ένιωσα περίεργα. Προχωρώντας ευθεία, που υποτίθεται ότι ήταν οι κλίνες όπου διανυκτέρευαν με τρόπο μυσταγωγικό οι άρρωστοι, οι ασθενείς, τέλος πάντων, που έρχονταν εδώ να πάρουν το χρησμό από το μαντίο ή να θεραπευτούν από τις ασθένειες, εμένα δεν μου βγάζει κάτι κακό. Προχωρώντας προς τα εδώ, που είναι και ο βωμός, όπως είπα, ο ναός και τα λοιπά, είχε μια πολύ αρνητική ενέργεια. Είδαμε και η Ελένη χτυπάει το EMF της συνεχόμενα. Είναι περίεργα. Εγώ τώρα που σας μιλάω, ας πούμε, νιώθω μια ζαλάδα, ότι γυρίζει το κεφάλι μου, ένα σφίξιμο έτσι εδώ πέρα. Και ακόμη πιο περίεργα ήταν στο μέρος που υποτίθεται ότι είναι το θέατρο, που βρίσκονται και οι περιβόητοι λίθινοι θρόνοι. Θα πάμε να τους δούμε φυσικά. Εκεί μου έδωσε την εντύπωση ότι πρέπει να είναι κάποιο είδους μαντίο. Κάτι μυσταγωγικό, τέλος πάντων. Σίγουρα δεν ήταν θέατρο, δηλαδή έτσι το νιώθω εγώ. Φυσικά δεν μπορώ να σας τα αποδείξω. Πηγαίνω και μόνο με την παρατήρηση, όπως είπα, και με το πώς νιώθω. Άρα μπορεί να ήταν και τάμα. Και ναι, να το είχαν φέρει. Όχι, όχι, ήταν, μπορεί να ήταν και αφιερωμένο στην πορεία το ναός. Ναι, μπορεί να ήταν αφιερωμένο στην πορεία. Μπορεί να το άγαλμα της πορείας αυτό, και να είναι πανάρχαιο. Να το ανάβει, κοίτα, κοίτα. Να το. Είναι ο ναός αφιερωμένος στις πορείες, τα φίδια εδώ. Μπορούμε να έχουμε κάποια ένδειξη. Όποιος με ακολουθεί και στο προσωπικό μου λογαριασμό στο Facebook θα έχει δει κατά καιρούς που ανεβάζω διάφορες έτσι περίεργες αναρτήσεις περί ποριών ή παριών ή παριάς, κάποια έτσι μεγάλα όντα που μοιάζουν με φίδια. Φυσικά έχει ανεβάσει και ο Ιώνας ο Μάγκος το Terra Papers, όποιος θέλει μπορεί να το βρει, είναι terrapapers.gr. Λοιπόν, εμένα το συγκεκριμένο μου κάνει σαν τεράστιο μείωμα φιδιού, έστω ότι έχει απομείνει, και μάλιστα λεγόταν ότι στο συγκεκριμένο μέρος... Ναι, okay, χαμός. Και μόνο που το λέμε, έτσι. Υπάρχουν αναφορές για το συγκεκριμένο μέρος, για κάποια μυθικά τεράστια όντα που μοιάζουν με φίδια, τα οποία λέγονται πορείες και θεράπευαν τους αρρώστους στα διάφορα ασκληπία. Έχουν βρεθεί και κάποια ανάγλυφα που σώζονται στο μουσείο. Φυσικά το μουσείο είναι κλειστό, εδώ και χρόνια δεν έχει ανοίξει. Υποτίθεται ότι τα συγκεκριμένα όντα έρχονταν στον ύπνο των ασθενών και τους θεράπευαν, κάτι τους εμφυσούσαν, κάτι τους έλεγαν, και την άλλη μέρα που ξυπνούσαν γίνονταν καλά, ήταν υγιείς. Τώρα θα μου πείτε πώς γίνεται αυτό. Υποτίθεται ότι οι πορείες θεράπευαν τους ασθενείς μέσω του εθερικού πεδίου, μέσω κβαντικής, μέσω... κανείς δεν ξέρει. Φυσικά όλα αυτά ή έχουν αποκρυφθεί ή, όπως μας έχει πει και ο κύριος Θανάσης Βέμπος, ίσως παρήκμασαν και ξεχάστηκαν. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα τα δούμε παντού αυτά τα όντα, ειδικά σαν άγλυφα που φαίνεται ο Ασκληπιός, η Υγεία ή διάφορες τέλος πάντων θεότητες. Τις περισσότερες φορές θα τα δούμε να είναι σκυμμένα ακριβώς από πίσω από τον αφιένα του ασθενούς, λες και κάτι του ψιθυρίζουν, ας πούμε, στο αυτί. Και για κάποιο λόγο έχουν κόψει ολονών των αγαλμάτων αυτών τα κεφάλια. Διότι οι πορείες ξεχωρίζονται, διότι είχαν ένα πράγμα σαν μουσάκι ακριβώς από κάτω από το πηγούνι τους και δύο πολύ μικρά χεράκια πολύ κοντά στο κεφάλι τους. Οπότε ίσως θα τα δούμε αποκεφαλισμένα για συγκεκριμένους λόγους, για να νομίζουν όλοι ότι είναι φίδια απλά. Επίσης, πολύ σημαντική διαφορά έχει η στάση του σώματος στις πορείες, διότι θα τις δούμε πάντοτε να είναι σαν zigzag όρθιες, ποτέ κουλουριασμένες και ποτέ κάτω στο έδαφος. Μαζί μας φυσικά είναι η Ελένη μας, όπως και πάντα, και μιας που είπαμε λίγο για το μέγεθος των ποριών, κάτι έχει δει που σχετίζεται με το συγκεκριμένο όν. Για πες μας λίγο, Ελένη. Ναι, όσον αφορά το θέμα της πορείας, πρόκειται για τεραστίων διαστάσεων φίδι χρώματος καφέ. Λοιπόν, σε κάποιο οραματισμό παρουσιάστηκε ένα τέτοιο τύπου φίδι, ονομαζόταν πορεία, ήταν χρώματος καφέ ανοιχτού και ήταν τεράστιο.
παρόλο την τεράστια διάσταση, είχε την ικανότητα να σταθεί όρθιο. Δηλαδή, σαν να ήθελε κάποιον να προστατεύσει ουσιαστικά, σαν να ήταν από πάνω του. Πολύ ενδιαφέρον. Γράφτε μας στα σχόλια αν ποτέ έχετε δει έστω και στον ύπνο σας κάτι τέτοιο. Εγώ απλά παρατηρητής είμαι. Με το που μπήκα στο ναό, είναι λες και κάτι με χτύπησε πολύ έντονα. Αρνητικό συνέστημα. Δεν έχω πλέον το συνέστημα που είχα όταν ήμουν κάτω εκεί, μαζί με την Ελένη. Καμία σχέση. Ο ναός εδώ έχει χτιστεί από 3-4 διαφορετικούς πολιτισμούς, από ό,τι φαίνεται. Αυτές είναι οι πιο αρχαίες πέτρες, μαζί με το κατεστραμμένο άγαλμα της πορείας. Οι βράχοι κλασικά είναι τελείως διαφορετικής προέλευσης. Υπάρχουν πέτρες απλές, υπάρχουν μεγάλοι βράχοι, υπάρχουν μεγαλύτεροι και είναι χτισμένο ένας πάνω στον άλλον. Φυσικά αυτό είναι παρέμβαση πολλών χιλιετιών, να πούμε. Επουδενή, προσωπικά εγώ δεν δέχομαι ότι ο ναός αυτός είναι του 4ου, τι λένε, π.Χ. αιώνα. Είναι πολύ πιο παλιές κάποιες πέτρες. Πες πάλι για τις πορείες. Ναι. Να το! Το είπα εγώ πορείες και ξαναν. Κάτι γίνεται. Δεν ξέρω! Αν υποθέσουμε ότι το άγαλμα αυτό ήταν κάποια πορεία, θεωρούμε ότι είναι ένα πολύ μικρό μέρος. Γιατί ο όγκος του σώματος του φιδιού, δεν ξέρω, το κατατάσσει γύρω στα 3 ή 4 μέτρα, όπως μπορώ πρόχειρα εγώ να υπολογίσω. Πάντως σίγουρα το κεφάλι δεν υπάρχει. Ναι, είναι κομμένο, δεν το βλέπω. Ναι. Τα λύματα για τις πορείες στο ίντερνετ είναι σχεδόν μηδενικά. Και είναι απίστευτο. Από ό,τι έχουμε βρει, μόνο στο Terra Papers υπάρχουν σχετικά άρθρα. Είναι απίστευτο γιατί η πορεία στην αρχαιότητα έπαιζε ένα πολύ σημαντικό ρόλο και στην ίαση αλλά και στην λατρεία, νομίζω. Είναι εδώ η πορεία. Είναι κάτι που να μας, να μας διαπιστώσει. Είναι απίστευτο, είναι απίστευτο, είναι απίστευτο. Ναι. Με το που λέμε τη λέξη πορεία. Μόνο όταν λέμε τη λέξη πορεία γίνεται αυτό εντωμεταξύ. Να το. Είναι κάτι μαζί μας που αναπαριστά την πορεία. Να το. Είναι κάποια οντότητα πορείας ανάμεσά μας. Όλα αυτά που αισθανόμαστε είναι πραγματικότητα. Ναι. Ή μπορεί να θέλει να μας θεραπεύσει για τα προβλήματά μας. Ναι. Δεν θεραπευόμαστε εμείς. Είμαστε beyond repair εμείς. Υπάρχει κάποια πορεία εδώ? Ναι, είπε. Πόσες οντότητες πορείας βρίσκονται εδώ, στο χώρο? Νομίζω ότι υπάρχει. Πόσες οντότητες πορείας υπάρχουν εδώ στο χώρο? Μηδέν. Τι? Δες. Άρα μας λέει γι' αυτό εκεί. Για ρώτα για το πίσω. Είναι κοντά μας. Τι ήταν αυτό? Αυτός από πίσω μου είναι ο βωμός. Εδώ γίνονταν και οι θυσίες. Εδώ θυσίαζαν, υποτίθεται, οι ασθενείς ή αυτοί που θέλαν να πάρουν το χρησμό από το μαντίο, γιατί ναι, υπήρχε μαντίο εδώ. Και θα σας πω και πού περίπου πιστεύω ότι ήταν. Εδώ υποτίθεται ότι σφάλαν από ένα κρυάρι ο καθένας και όπως μετά το γδέρναν το ζώο, του δίνανε την προβιά όπου πήγαινε και κοιμότανε πάνω της, εκεί στις κλίνες που σας έδειξα, στις το άπιο κάτω, έτσι ώστε το βράδυ να του δοθεί είτε ο χρησμός, είτε να θεραπευτεί, είτε... Βλέπετε, είναι λίγο μπερδεμένα όλα αυτά τα πράγματα. Εγώ ωστόσο όταν ήλθα εδώ και πήγα από την κάτω πλευρά, είδα και ένα πράγμα σαν μεγάλο πηγάδι, το οποίο το έχουν φράξει, που... Ένας θεός ξέρει τι έβγαινε ή τι έμπαινε εκεί μέσα. Επίσης ένιωσα πολύ έντονη την ενέργεια του αίματος, ότι εδώ ο βωμός ήταν πλημμυρισμένος στο αίμα, ότι οι μάντις, οι ιερείς παίρναν το αίμα από το σφαχτάρι. Τώρα τι σφαχτάρι ήταν αυτό, αν ήταν άνθρωπος ζώο, αυτό δεν θα το σχολιάσω, και ότι βάφαν τα μαλλιά τους με το αίμα, το παίρναν και το ακουμπάγανε πάνω τους, δηλαδή εντελώς έτσι νοητά το νιώθω. Και φυσικά αρνητικότητα, δεν το συζητάω. Να πούμε ότι εδώ όλος ο χώρος, όπως θα δείτε, υπάρχουν και συστήματα αρδευτικά, οπότε ήταν περικυκλωμένος από νερό. Τώρα αυτό λόγω του να δημιουργήσουν κάποιο είδους μαγνητικό πεδίο, κανείς δεν ξέρει. Εμένα πάντως μόνο για σκληπείο δεν μου κάνει εδώ.
ίσως να ήταν ένα από τα πιο ισχυρά μανδύα που γίνονταν αιμοδιψείς σκοτεινού είδους τελετές. Και μην ξεχνάμε ότι ο Αμφιάραος ήταν χθόνια θεότητα σκοτεινή. Τώρα ο καθένας φυσικά βγάζει τα συμπεράσματά του, εγώ αρχαιολόγος δεν είμαι. Φυσικά κάποιοι έχουν διαβάσει πολλά περισσότερα από μένα ή γνωρίζουν. Κουβέντα να γίνεται, γράψτε μας στα σχόλια όπως πάντα. Αυτό προχωράει όλο μέσα, είναι, είναι κούφιο. Καλά το είπατε ότι είναι κούφιο. Κοίτα εδώ. Μπορεί να βγαίνουν πορείες από εκεί. Αυτό μπορεί να εκτείνεται μέχρι τέρμα, να είναι δηλαδή όλο από κάτω του ναού. Μπορεί να κάνανε επίκληση ή να είχαν έναν τρόπο που να τις προσκαλούσανε. Ναι. Και να βγαίναν από να βγαίναν τις, τις τρύπες ή τα, τις φωλιές τους τέλος πάντων. Ναι, ναι. Για να κάνουν, αυτό κάνουν να το κάνουν, τελετουργικό. Ου, με χτύπησε. Με χτύπησε εδώ. Με χτύπησε, με χτύπησε, με χτύπησε. Πρόσεξε, εδώ, εδώ, από αυτό το σκαλί ανοίγει πύλη. Εννοείται. Αυτό υποτίθεται ότι ήταν το θέατρο, πάντα βάσει αυτών που λέει η συμβατική ιστορία. Βλέπετε εδώ πέντε μαρμάρινους θρόνους. Τώρα υποτίθεται ότι ήταν αναθηματικοί, ίσως κάθονταν, υποτίθεται, κάποιοι υψηλοί της τότε εποχής. Εγώ βασικά, βάσει της παρατήρησης πάντα και το πώς νιώθω, πιστεύω ότι εδώ ήταν το μαντίο. Υπάρχουν κάποιες αναφορές ότι έρχονταν εδώ οι άνθρωποι που θέλαν να πάρουν τους χρησμούς, ήθελαν να θεραπευτούν, κάθονταν σε αυτές εδώ τις μαρμάρινες καρέκλες. Ερχόταν η πορεία και ο μύστης, ο μάγος τέλος πάντων. Πέφτανε σε κάποιο είδους ύπνωσης, έκστασης. Ναι, αυτό. Και γινόταν έτσι το όλο τελετουργικό. Όπως έχουμε πάντα πει, κατά από τα μαντία, αν και εφόσον είναι μαντίο το συγκεκριμένο μέρος, σίγουρα υπάρχει κάποιος τάφος για να είναι το link με τον κάτω κόσμο. Αλλά πόσο κάτω κόσμος, πιο υποχθόνιο δηλαδή πεθαίνεις, τι να πω. Σίγουρα τελούταν κάποιου είδους σκοτεινής λατρευτικής μαγείας, κατάστασης, δεν ξέρω τι μπορεί να ήταν. Σε καμία περίπτωση δεν πιστεύω ότι αυτό είναι θέατρο. Λοιπόν, και εμένα εδώ διαστητικά ο χώρος δεν μου βγάζει θέατρο, μου βγάζει κάτι πολύ πιο περισσότερο. Ένα χώρο που καθόντουσαν οι ιερείς ως επιτοπλίστων στους θρόνους, πέφτανε σε κάποιο είδος έκστασης και λέγανε χρησμούς. Εγώ θεωρώ ότι μπορεί η αρχική κατασκευή αυτού του μέρους να ήταν όντως θέατρο. Γιατί βλέπουμε ότι οι ογκόληθοι εδώ είναι πολύ παλαιότερης εποχής από τους θρόνους και την πύλη αυτή, τη μαρμάρινη. Κατόπιν ήρθαν οι μύστες, οι αρχαίοι Έλληνες, και εγκαταστήσαν τους θρόνους, καθώς και την κατασκευή αυτή, η οποία είναι μαρμάρινη και η οποία βέβαια μου θυμίζει πάρα πολύ την τεχνοτροπία της Ακροπόλεως των Αθηνών. Άρα εγώ θεωρώ ότι υπήρχε θέατρο, αλλά ήταν πολύ πιο αρχαίο. Απλά ο δεύτερος πολιτισμός, να πούμε έτσι, που ήρθε εδώ, το χρησιμοποίησε σαν μαντίο. Τώρα βέβαια, το θέατρο που λέμε εμείς, μπορεί να μην είχε την έννοια που έχει σήμερα. Μπορεί να ήταν κάτι άλλο στην τότε εποχή. Ο καθένας βέβαια βγάζει τα συμπεράσματά του και βλέπουμε και εκεί και άλλες τρύπες. Βλέπουμε παντού τρύπες. Όλο το μέρος είναι κούφιο αυτό. Εσείς τι λέτε? Υπάρχουν αρκετές τέτοιες γούρνες, έχει και πιο κάτω, έχει και πιο προς τα πέρα. Εδώ, βάσει και αυτόν που λέει στο Terra Papers ο κύριος Μάγκος, λέγεται ότι ρίχνανε τις προσφορές για τις πορείες, οι οποίες ήταν συνήθως γάλα, όπου τις αφήνανε οι ασθενείς εφόσον μετά θεραπεύονταν, για να το πιούν έτσι σαν προσφορά. Πρέπει να ήταν πολύ το γάλα όμως, παιδιά. Ακριβώς. Δεν νομίζω ότι ήταν γάλα. Τέλος πάντων. Μόλις βγήκαμε από τον χώρο. Κάθε τόπος αρχαιολογικός έχει τη δικιά του ενέργεια και στίγμα. Ήταν τελείως διαφορετικά τα πράγματα από προηγούμενους ναούς που έχουμε πάει. Ναι. Τι να πω, ένα πολύ ενδιαφέρον μέρος πάντως. Σας προτείνω σε όλους να έρθετε να το επισκεφτείτε. Δεν είναι πάρα πολύ μακριά, είναι αρκετά κοντά. Αν δεν έρθετε να δείτε το μέρος, το κάθε μέρος, δεν μπορείτε να βγάλετε συμπέρασμα. Δεν μπορείτε, ξαναλέω, πίσω από μια οθόνη υπολογιστή να καταλάβετε τι γίνεται.
δεύτερη μέρα στο Αμφιάριο ή Αμφιαράιο. Μάλλον το Αμφιαράιο είναι πιο σωστό, αφού λεγόταν Αμφιάραος και όχι Αμφιάρος. Με πολλή παρατήρηση και καλή λογική πιστεύω, μόλις είδα κάτι περίεργο. Σε μία πέτρα εδώ υπάρχει ίχνος πέλματος όπως στο υγρό τσιμέντο, όπως το τσιμέντο το οποίο δεν έχει ακόμα στεγνώσει. Λέτε τελικά οι πέτρες αυτές να βγήκαν από καλούπι και να μην έχουν σμιλευτεί? Γιατί εγώ αυτή είναι εντύπωση έχω, και όταν βλέπουμε από κοντά από τι είναι φτιαγμένες, φαίνεται ότι είναι κάποιο μείγμα, όπως στις Μυκήνες, στο Ναό της Ήρας. Δεν φαίνονται ότι είναι πέτρες από βράχο. Καλούπι είναι. Ένα είδους σκυροδέματος. Και αυτό μας έχουν αποκρύψει. Κοιτάξτε το πέλμα. Κάποιος λοιπόν ακούμπησε το πέλμα του, ενώ αυτό ήταν ακόμα εύπλαστο. Άρα οι αρχαίοι μου πρόγονοι, δεν ξέρουμε πόσο αρχαίοι, είχαν πολύ εξελιγμένες μεθόδους για να χτίζουν ναούς. Και δεν έχει καμία σχέση με αυτά που μας λέει η συμβατική αρχαιολογία. Αυτό δεν είναι πέτρα, παιδιά. Αυτό είναι κάποιο είδους άμμο συγκολλημένη. Και εδώ προφανώς όταν ήταν υγρό ακόμη αυτό, κάτι στρογγυλό εισήλθε μέσα και το σχηματοποίησε αυτό. Καμία σχέση, δεν είναι πέτρες αυτές. Καμία δεν είναι πέτρα. Πάντα προσωπική εκτίμηση, έτσι. Δεν αναγκάζουμε κανένα να πιστέψει κάτι από αυτά που λέμε. Συνεχίζουμε. Καλησπέρα σας. Ήρθαμε και δεύτερη φορά, όπως βλέπετε, στο Αμφιαράιο, και αυτό επειδή υπάρχει λόγος. Την πρώτη φορά που το επισκεφθήκαμε, από το μέρος αυτό μπορώ να πω ότι φύγαμε με περισσότερες απορίες παρά με λύσεις. Το μέρος είναι πολύ ενιγματικό, είναι επιβλητικό. Επειδή έχω διαβάσει κάποια βιβλία, όπως σας έδειξα και την προηγούμενη μέρα το συγκεκριμένο, η οποία είναι η Μοίηση στα Ιερά της Αττικής του Ιωάννη Λουκά, βλέπω ότι υπάρχουν πολλές ανακρίβειες σε ό,τι έχει σχέση με όλο εδώ το μέρος του Αμφιαράιου. Ο περιηγητής, ο οποίος ουσιαστικά εξιστορεί την μοίησή του στα διάφορα ιερά της Αττικής, επισκέφτηκε το συγκεκριμένο μέρος. Αυτό το λέω για κάποιους που αναφέρουν κατά καιρούς ότι εμείς τα βγάζουμε από το μυαλό μας ή ότι δεν βασιζόμαστε σε γραπτά ή σε κείμενα της αρχαίας γραμματείας. Εγώ βασίζομαι στο συγκεκριμένο βιβλίο, το οποίο είναι από μνημονεύματα του συγκεκριμένου περιηγητή, ο οποίος προσπαθούσε να μοιηθεί, οπότε εδώ βίωσε κάποιες σκηνές, ας πούμε. Πιο συγκεκριμένα λέει ότι παρακολουθούσε μια διαδικασία τελετουργίας όπου σφάλανε κάποιο όν που δεν μας λέει τι είναι και ότι από αυτό έρε άφθονο αίμα, το οποίο ουσιαστικά είχε σχηματίσει μια τεράστια λίμνη, η οποία έρε μέσα από ένα είδος δικτύου από σωλήνες και κατέληγε σε κάτι γούβες σαν γούρνες. Το μέρος αυτό είναι ολοφάνερο ότι είναι από εκείνη την πλευρά, δεν είναι εδώ στο βωμό. Ο συγκεκριμένος βωμός δεν έχει τέτοιο σύστημα. Δεν υπάρχει ούτε υπόλοιμα από κάτι τέτοιο. Και πιστεύω ότι υπάρχουν δύο βωμοί. Στο βωμό ακριβώς δίπλα μου σίγουρα τελούνταν κάποιες απλές τελετουργίες, ίσως για τους ανθρώπους που έρχονταν να βρουν την υγειά τους εδώ ή να πάρουν κάποιον απλό χρησμό. Όπως μας λέει ο περιηγητής, είδε μια ειδική τελετουργία, στην οποία, μάλιστα για να μπορεί να βλέπει καλύτερα, είπε ότι καθόταν ψηλά στο αμφιθεατρικό κατασκεύασμα. Βλέπετε εσείς εδώ κάποιο αμφιθεατρικό κατασκεύασμα? Αμφιθεατρικό κατασκεύασμα υπάρχει ακριβώς πίσω μου. Είναι το λεγόμενο θεατράκι, το οποίο λέει ότι δεν ήταν θέατρο. Για ελάτε όμως να δείτε από κοντά. Ιδού το σύστημα από που έρε και κατέληγε στις γούρνες το άφθονο αίμα που περιγράφει ο άνθρωπος, δεν υπάρχει, όπως είδατε, κάτι παρόμοιο πέρα στον βωμό. Και ακριβώς από πάνω είναι αυτό το αμφιθεατρικό κατασκεύασμα,
όπου μάλλον ήταν ο δεύτερος ειδικός βωμός. Πάμε να τον δούμε. Εδώ είμαστε ακριβώς στο ΕΜΠΑ του χώρου. Εδώ ήταν και το σημείο που ένιωσε την προηγούμενη μέρα η Ελένη ότι εισχωρεί σε κάτι σαν πύλη. Ότι υπάρχει μια ενέργεια και είναι πολύ λογικό. Ο περιηγητής μας λέει ότι συγκεκριμένα καθόταν σε ένα πολύ ψηλό σημείο, ίσως κάπου εκεί, περίπου στο κέντρο, για να έχει την τέλεια οπτική γωνία, για να βλέπει το τι διαδραματιζόταν εδώ που υποτίθεται ότι υπήρχε κάποιος βωμός. Φυσικά εδώ βωμός δεν υπάρχει. Τώρα, αναφέρει ότι κάθονταν κάποιοι υψηλόβαθμοι αρχιερείς στις καρέκλες. Και ότι κάτι κάνανε, κάπως έτσι δηλαδή τελούταν το όλο τελετουργικό. Το πιο παράξενο είναι ότι αν κάποιος χτυπήσει κάτω, κάνει σαν μια περίεργη δόνηση. Εμένα αυτό το πράγμα μου βγάζει ότι σίγουρα είναι κούφιο. Και ότι εδώ κάτι, κάπως το έχουν καλύψει, κάτι έχουν κάνει. Γιατί αν ήταν και το μαντίο, είναι λογικό να υπάρχει κάποιος αρχαίος τάφος. Σίγουρα εδώ ήταν κάτι εντελώς διαφορετικό, γι' αυτό και όλη η άσχημη ενέργεια. Και την προηγούμενη μέρα που ήρθα, μου βγάζε μια νέκρο κατάσταση, αιματηρή, μαύρη, και μας το επιβεβαιώνει ο περιηγητής μας. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε την επιγραφή. Τι γράφει? Ιερεύς, γενόμενος, Αμφιαράοι. Άρα, μας το επιβεβαιώνουν ακόμη και αυτά ότι εδώ ήταν θέσεις για ιερείς, οι οποίοι κάθονταν και κάτι τελούσανε. Εδώ τα μάρμαρα μιλάνε από μόνα τους. Και από εδώ προφανώς μάζευαν το αίμα ή υπήρχε κάτι το οποίο έβγαινε από εδώ. Ίσως υπήρχαν κάποιες πέτρες οι οποίες οδηγούσαν στα ριάκια και κατέληγε όλο το αίμα ή διάφορα υγρά που ρίχνανε, δεν ξέρω, μπορεί να ήταν ανακατεμένα και μεγάλα όπως είπα για τους πορείες ή για τα χθόνια όντα που ζούσαν εδώ και να κατέληγαν στις γούρνες. Ποιος ξέρει. Το θέμα είναι ότι οι Ρωμαίοι βάλαν χέρι πάλι για ακόμα μια φορά εδώ, βλέπεις? Βέβαια, όλοι έχουν βάλει χέρι εδώ πέρα. Όταν ήρθαν οι Ρωμαίοι, όλο το μέρος το βρήκαν μισοκατεστραμμένο. Αυτό το συμπέρασμα εγώ βγάζω. Γι' αυτό και προσπάθησαν να το ξαναχτίσουν όσο καλύτερα μπορούσαν. Γιατί βλέπουμε ότι οι πέτρες παλιότερες έχουν ενωθεί μαζί με τουβλάκια, με μικρές πέτρες που είναι κλασικά έργα των Ρωμαίων αυτά. Συμφωνώ με τη Miss Magpie ότι το μέρος αυτό μόνο θέατρο δεν ήταν. Δεν ξέρω με τι σχέση έχει σε έναν τέτοιο ιερό χώρο ένα θέατρο. Το μαρμάρινο κατασκεύασμα μπροστά μου βγάζει κάποιο είδος πύλης. Και πάλι, όπως και την προηγούμενη μέρα, δεν νιώθω καθόλου καλά εδώ, σε αυτό το σημείο. Νιώθω ότι είναι κάτι σαν άβατο και έχει πολύ αρνητική ενέργεια. Δεν ξέρω, θέλω να φύγω. Νιώθω ότι δεν μπορώ να πάρω ανάσα. Είμαστε ακριβώς από κάτω, από το αμφιθεατρικό θυσιαστήριο, τέλος πάντων, κατασκεύασμα, και βλέπουμε κάποια απομεινάρια από τα ριάκια εδώ. Κοιτάξτε. Αυτή η κολόνα προφανώς είναι τοποθετημένη εδώ, δεν υπήρχε, και πιστεύω ότι το έχουν κάνει εξεπίτηδες για να μην βλέπουμε ότι κατέληγε αυτό το σύστημα στα κεντρικά. Στο κεντρικό σύστημα με τη γούρνη. Μπορεί να ερχόταν και από αλλού. Πάντως βλέπουμε σίγουρα την παρέμβαση των αρχαιολόγων. Τι να πω, φυσικά όσο προχωράμε προς τα πέρα, η ενέργεια αλλάζει. Όπως είχε πει και την προηγούμενη μέρα η Ελένη και ο Mr. Bright, δεν είχαν και καμία ένδειξη ούτε στο IMF ούτε τίποτε. Δεν υπάρχει κάποια αρνητικότητα. Εδώ βλέπουμε ότι έχουν πάρει κομμάτια διάφορα. Ας πούμε αυτό εδώ είναι λαξευμένο και είναι από το άλλο το πέτρωμα που είναι σαν τσιμέντο. Μπορεί να είναι κομμάτι από τον πορεία, ας πούμε, από το άγαλμα του πορεία, και δεν το έχουν βάλει εδώ. Δηλαδή είναι αλλού για αλλού πράγματα. Είναι τοποθετημένα μετέπειτα. Δεν είναι η αρχική τους θέση αυτή, φαίνεται. Αυτό με σκοτώνει εδώ. Δεν υπάρχει. Εδώ υποτίθεται ότι είμαστε στην ρωμαϊκή αγορά, όπως αναγράφουν οι πινακίδες. Εμένα δεν μου κάνει τόσο για ρωμαϊκό. Υπάρχει βέβαια
παρέμβαση μετέπειτα ρωμαϊκή, αλλά οι πέτρες είναι ίδιες με αυτές που είδαμε γενικά μέσα στο χώρο. Τις πρώτες, έτσι. Ναι, είναι αρχαίο το μέρος. Μήπως εδώ ήταν κάτι σαν πανδοχεία, κάποιες κλίνες για τα άτομα που έρχονταν. Δεν νομίζω ότι χωράγανε όλοι στη στοά εκείνη εκεί που είδαμε την μακρόσθενη. Γιατί υποτίθεται ότι εδώ είχαμε κάποιο είδους κοσμοσυρωή. Μόνο για αγορά εμένα δεν μου κάνει αυτό. Η ταπεινή μου άποψη πάντα. Κάτσε λίγο εδώ, τι ήταν αυτό. Και εδώ πηγάδι. Λέει ο άνθρωπος ότι εδώ ήταν κάτι σαν ψυγεία όπου βάζανε νοπά προϊόντα. Δεν αποκλείεται. Πού ναι, τρώγανε. Και όχι. Πού τρώγανε. Ναι, γιατί τρώγανε. Αν ήταν και κάποιο εστιατόριο εδώ πώς που μέναν οι άνθρωποι. Μπορεί να ήταν κάτι σαν σπα, κάποιο τέτοιο που κάνανε μπάνιο. Κοίτα, έχει και τρύπα. Αυτό είναι αρχαία σκαλιά, ε. Ναι, απίστευτο. Κατεβαίνω αρχαία σκαλοπάτια. Ναι, είναι αυτό που λέω. Και έχει και άλλη τρύπα η οποία καταλήγει στο ρέμα. Άρα εδώ γεμίζανε ίσως με ζεστό νερό που το ζεσταίνανε, κάτι κάνανε. Ήταν κλειστό από πάνω. Μπορεί να ήταν. Και εδώ καθόσουν, ας πούμε, κοίτα, είναι και ακριβώς. Βάζεις τα χέρια σου εδώ, ήσουν βυθισμένο στο νερό και έκανες το μπάνιο σου. Λέω τώρα εγώ. Πολύ πιθανό, ναι. Και εδώ κάπως το έχουν κάνει παρέμβαση βασικά. Ναι. Μπορεί να έχει καταστραφεί το αρχικό, η βαλβίδα τους, σαν βαλβίδα είναι αυτό. Έφευγε το νερό από και, κάτω. Ναι, απλά για να φεύγει σιγά σιγά. Ω, κοίτα. Έχει και άλλες πέτρες εδώ. Από κάτι άλλο που τις έχουν πετάξει μες στο ρέμα. Ποιος ξέρει τι είναι. Μπορεί να υπήρχαν και άλλοι ναοί. Κλασικά όπως το ναό της Δήμητρας που έχουν πετάξει όλα τα κομμάτια από το νεό και από τριγύρω μέσα στο ρέμα. Το μεγάλο ερωτηματικό είναι πώς όλες αυτές οι πέτρες ήλθαν εδώ, πώς. Και εντάξει για τις μικρές, οι μεγάλες. Σας φαίνεται για πέτρα συμπαγής αυτή? Δεν νομίζω, για δείτε πάλι. Τσιμέντο είναι. Κάτι σαν μοσαϊκό κάτι. Μόλις έλαβε τέλος η δεύτερη περιήγησή μας στο Αμφιαράιο. Κάποιες φορές είναι αναγκαίο ίσως να ερχόμαστε σε αυτά τα μέρη μία, δύο, ίσως και τρεις φορές για να μπορούμε να φουγκραστούμε περισσότερο, να νιώσουμε το μέρος, να νιώσουμε τη δόνηση. Ήταν μια φανταστική εμπειρία, ένα πολύ ενιγματικό μέρος και όπως όλα άλλωστε τα αρχαία ιερά της Ελλάδος, όπως είπαμε πάντοτε, αποδείξεις δεν υπάρχουν ή μήπως υπάρχουν. Κάποια πράγματα είδαμε, κάποια πράγματα τα αφήσαμε στην φαντασία μας. Τροφή για σκέψη υπάρχει πάντα, μπόλικη. Αυτό ήταν το vlog για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε και να το βρήκατε επικοδομητικό. Μην ξεχνάτε να κάνετε subscribe στο κανάλι μας και να πατάτε το notification bell για να μην χάνετε κανένα βιντεάκι μας. Είστε επανειδήν και τσαου! Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον έχουν κάποιες μαρτυρίες σε ό,τι αφορά τις πορείες, όπως είπαμε, τα θεραπευτικά αυτά όντα, ζώα του Ασκληπίου, που γενικά τα τιμούσαν στα διάφορα Ασκληπία, όπως και στο Αμφιαράιο. Στα Ασκληπία, μετά από μια διαδικασία σωματικής και ψυχικής κάθαρσης, ο ασθενής οικέτης έπεφτε να κοιμηθεί στον ιερό χώρο, αναζητώντας ένα αποκαλυπτικό όνειρο θεραπείας, μια συνάντηση με τον Ασκληπίο μέσα στο όνειρο, ή με κάποιο από τα ιερά του ζώα προφανώς, που σηματοδοτεί την ίαση. Αυτή η διαδικασία ονομαζόταν εγκύμηση. Ας διαβάσουμε κάποιες από τις θεραπείες τους. Αυτό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον τώρα που θα σας πω. Μιλάμε ουσιαστικά για μαρτυρίες, τις οποίες έχουν βρει προφανώς σε πλάκες γραμμένες, από ασθενείς οι οποίοι βλέπανε κάτι στον ύπνο τους και όταν ξυπνούσαν ήταν καλά. Ας δούμε λίγο πιο κάτω.
Αυτή η γυναίκα, Ερασίπα, από τις Καφιές, είχε πόνο στο στομάχι της και ψινόταν στον πυρετό και δεν μπορούσε να κρατήσει τίποτε. Κοιμήθηκε εδώ και είδε ένα όνειρο. Της φάνηκε ότι ο Θεός ή το φίδι, τέλος πάντων, έτριψε το στομάχι της και την φίλησε. Και μετά από αυτό της έδωσε μία φιάλη, η οποία περιείχε ένα φάρμακο και της είπε να το πιει και μετά να το ξεράσει. Όταν ξημέρωσε, είδε όλο τον μικρό της χιτώνα γεμάτο με φρικτά πράγματα, τα οποία είχε εξεμέσει και από αυτό έγινε καλά. Ο Αλκέτας από την Ηλία. Αυτός ο άνδρας, όντας τυφλός, είδε ένα όνειρο. Του φάνηκε ότι ο Θεός ή κάποιο θεραπευτικό ζώο ήρθε προς το μέρος του και άνοιξε τα μάτια του με τα δάχτυλά του. Και εκείνος πρώτα είδε τα δέντρα στο ιερό, όταν ξημέρωσε έφυγε υγιής. Το δάχτυλο του ποδιού ενός άνδρα θεραπεύτηκε από ένα φίδι. Ήταν σε μία τρομερή κατάσταση από ένα κακοήθες έλκος στο δάχτυλο του ποδιού του. Κατά τη διάρκεια της ημέρας, οι υπηρέτες του τον μετέφεραν έξω από το άβατο και καθόταν σε μία θέση. Αποκοιμήθηκε εκεί. Και τότε ένα φίδι ήλθε από το άβατο και θεράπευσε το δάχτυλο του ποδιού του με τη γλώσσα του. Και όταν το είχε κάνει αυτό, πήγε πάλι πίσω στο άβατο. Ξαναμπήκε δηλαδή μέσα στην τρύπα του. Όταν ο άντρας ξύπνησε, ήταν καλά και είπε ότι είχε ένα όραμα. Τι να πει κανείς. Επιγραφές από το ιερό του Ασκληπιού στην Επίδαυρο καταγράφουν τις περιπτώσεις θαυμάτων, παύλα ίασης, στα οποία μεσολαβούσαν σκύλοι και φίδια οι πορείες, ας πούμε. Ας δούμε κάποιες θεραπείες όπου μεσολάβησαν τα ιερά ζώα του Θεού. Ένα μουγκό κορίτσι, ενώ περιφερόταν μέσα στο ιερό, είδε ένα φίδι να βγαίνει από ένα δέντρο του ιερού Άλσους. Φοβήθηκε τόσο πολύ που άρχισε να φωνάζει τους γονείς της. Άρα θεραπεύτηκε από εκεί που δεν μπορούσε να μιλήσει. Ένα σκύλος θεράπευσε επίσης ένα αγόρι από την Αίγινα, που είχε έναν όγκο στο λαιμό του. Όταν ήρθε στο Θεό, ένα σκύλος από το ιερό τον έγλειψε με τη γλώσσα του, ενώ εκείνο ήταν ξυπνητό και θεράπευσε την αρρώστια του. Συμπέρασμα, μήπως όντως γίνονταν έτσι θεραπείες. Φυσικά μόνο αυτά έχουμε ως μαρτυρίες. Δεν υπάρχουν άλλου είδους επιγραφές που λένε το πώς γινόταν η θεραπεία ή για κάποιο λόγο προφανώς έχουν αποκρύψει. Τώρα ο καθένας πάντα βγάζει τα συμπεράσματά του.